Καλησπέρα σας. 45 εκατομμύρια δραχμές άρπαξαν τρεις ληστές το μεσημέρι από υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που στεγάζεται στο ΙΑ Τελωνίου Πειραιά. Οι ληστές φορούσαν κουκούλες, ο ένας είχε πιστόλι και ο άλλος κοντόκανη καραμπίνα. Πυροβόλησαν τρεις φορές στον αέρα και πήραν τα χρήματα από τους ταμείες της τράπεζας, ανέβηκαν σε μοτοσυκλέτα και έφυγαν. Υπάρχει και ένας τραυματίας, ο Δημήτριος Δαγκαβάς, που νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κατά πληροφορίες της αστυνομίας έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ο οποίος και ανακρίνεται. Πέθανε στις 4:30 ο Γιώργος Καραφίλης, 63 ετών, στον οποίο προχθές έγινε μεταμόσχευση καρδιάς σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο Γιώργος Καραφίλης παρουσίασε σήμερα στις 2 το πρωί οξία καρδιακή ανεπάρκεια που εκδηλώθηκε με πνευμονικό είδημα, ανακοίνωσαν οι γιατροί που το έκαναν τη μεταμόσχευση. Η τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται σε λίγο στη Θεσσαλονίκη με ομιλητή τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου. Στην Αθήνα, εξάλλου, σε μισή ώρα ο συνασπισμός πραγματοποιεί τη δική του κεντρική προεκλογική συγκέντρωση. Ομιλητές στη συγκέντρωση που γίνεται στο πεδίο του Άρεως είναι η κυρία Μαρία Δαμανάκη και ο κύριος Γρηγόρης Γιάνναρος. Αύριο τέλος κλείνει η προεκλογική περίοδος με την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο πεδίο του Άρεως. Σημαντική αύξηση παρουσίασε ο τιμάριθμος το τελευταίο τρίμηνο. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 90 έφτασε το 4,6% έναντι της αντίστοιχης περισσινής περίοδου που ήταν 1,9%. Το 12 Μαρτίου 89-90 ο τιμάριθμος έφτασε το 17,0% έναντι του 13,5% της αντίστοιχης περίοδου των ετών 88-89. Στα ύψη πέταξε το αρνάκι και η ντομάτα που στις συνοικιακές αγορές ξεπέρασε τις 400 δραχμές το κιλό, τα κολοκυθάκια 200 δραχμές το κιλό, τα μήλα 130 δραχμές το κιλό και τα αγγούρια 50 δραχμές το τεμάχιο. Αυξημένες οι τιμές και στα υπόλοιπα όπορο κυπευτικά με άμεσο αποτέλεσμα την κάθετη πτώση της καταναλωτικής κίνησης στην αγορά. Στο παραπέντε της παρουσίας του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός κ. Γιώργος Αγαπητός έδωσε στη δημοσιότητα υπόμνημα για νέες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Ο κ. Αγαπητός προτείνει μείωση του συντελεστού ΦΠΑ από το 36% στο 18%, αλλά και μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών από το 6% στο 16%. Προτείνει ακόμη φορολογία οικογενειακού εισοδήματος, κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και πρόσληψη 3.000 στελεχών στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ εξέφρασε σήμερα την επιθυμία να συναντηθεί με τον αρχηγό του Ισραηλινού Εργατικού Κόμματος, Σιμών Πέρες, που θα είναι πιθανότατα και ο νέος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης δήλωσε επίσης ότι καταβάλει προσπάθειες για να απελευθερωθούν οι δυτικοί όμηροι που κρατούνται στο Λίβανο. Ο Γιάσερ Αραφάτ συναντήθηκε χθες στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Μιτεράν και τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ.